Έχουν περάσει λίγα λεπτά από τη στιγμή που διαδοχικές εκρήξεις από βραχυκύκλωμα στον ηλεκτρολογικό πίνακα αναστάτωσαν παιδιά και εργαζόμενους στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς Λιλιπούπολη και Ελευθερίου Βενιζέλου στα Νεροκούρου. Ειδοποιηθήκαμε έγκαιρα από το σταθμό, από την υπεύθυνη του σταθμού, ότι υπήρξε ένας δυνατός κρότος και καπνί. Διαπιστώθηκε ότι ήταν βραχυκύκλωμα από τον πίνακα. Για καλή μας τύχη έτυχε να είναι στον σταθμό ο τεχνικός ασφαλείας του σταθμού, ο οποίος και πρόλαβε με τον πυροσβεστήρα και έσβησε τον καπνό που υπήρχε. Τα παιδιά απομακρύνθηκαν άμεσα και παρέμειναν σε ασφαλή χώρο, ενώ ήδη είχαν ειδοποιηθεί οι γονείς τους για να τα παραλάβουν. Τέλος καλό, όλα καλά, το παιδί έξω, παχουρίνο ξεχάσαμε μικρό το κακό, μικρή απώλεια. Όλα καλά. Υπήρξε αναστάτωση ή όλα καλά, το διαχειρίστηκαν σωστά οι εργαζόμενοι? Οι εργαζόμενοι είναι τέλεια, άψογοι, άμεση ενημέρωση στους γονείς. Ειδοποίησε ο γαμπρός μου, γιατί η κόρη είναι δασκάλα. Ανησυχήσατε? Όχι, εντάξει. Να έρθουμε να πάρουμε το παιδί, απλά ότι πήρε πίνακας φωτιά, νομίζω ο πίνακας πήρε φωτιά και δεν ούτε ανάψε η πυρόσβεση που πάνω στο ταβάνι, ούτε σιρήνες, ούτε κάτι τέτοιο ακούω, ότι δεν δούλεψε κάτι. Τώρα δεν ξέρω, θα μάθουμε κι εμείς. Οι εργαζόμενοι των δύο παιδικών σταθμών αντιμετώπισαν ψύχρεμα το περιστατικό της βλάβης με πρωταρχικό μέλημά του στην ασφάλεια των παιδιών. Άμεση ήταν και η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, του ΔΔΕ και του Δημουχανίων. Έχουν παρακολουθεί σεμινάριο στην πυροσβεστική πριν 2 χρόνια, όλο το προσωπικό. Οπότε, αν δεν λειτουργήσει ο πανικός, γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν. Τουλάχιστον όλα καλά, είμαστε ψύχρεμοι, βγάλαμε τα παιδιά, τα απομακρύναμε. Για λόγους ασφαλείας, θα πήγαμε σε άλλο μέρος, σε άλλο κτίριο απέναντι, όλα καλά. Ο χρόνος επαναλειτουργίας των δύο παιδικών σταθμών θα εξαρτηθεί από το μέγεθος της βλάβης και την αποκαταστασή της, ενώ θα χρειαστεί και καθαρισμός της δομής. Περιμένουμε τον πραγματογνώμονα της πυροσβεστικής και τον δικό μας τον ηλεκτρολόγο για να δούμε πότε θα ξεκινήσουν, μπορούν να ξεκινήσουν εργασίες και θα ενημερώσουμε τους γονείς για την ακριβή ημερομηνία επανεκκίνησης πάλι. Συνολικά 100 παιδιά προσχολικής ηλικίας φιλοξενούνται στους δύο παιδικούς σταθμούς του ΔΟΚΙΠ στα Νεροκούρου. Ωστόσο, λόγω COVID και άλλων προβλημάτων, σήμερα στη δομή ήταν μόλις 40.